Ευχόμαστε και εμείς του κύριο Τονίου καλή αρχή και καλή συνέχεια σε όλους. Γινόμαστε για μια ακόμη φορά θεατές του ίδιου έργου. Πέρυσι, τον Δεκέμβριο, συζητάγαμε πάλι για κάποια έργα τα οποία θα καταργούσαμε, αλλά δεν θα καταργούσαμε, δεν τα θέλαμε να τα φτιάξουμε φέτος. Κάνετε προτάσεις στο Δημοτικό και στους τοπικούς πρόεδρους εκεί. Θέλανε προτάσεις, επιτροπές, παρεπιτροπές, οικονομικές, συμβούλια, φτιάξε ένα τεχνικό πρόγραμμα. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα, μάλλον πριν από αυτό, να σας πω ότι τότε τα 152.400 ευρώ τα οποία υπήρχαν σαν Σάββατο το 19 γίνανε 87.400 ευρώ χρηστό, 15.000 για την περίφραξη στην Πελασγία, 24.800 για τον Εκίσκο στην Πελασγία, 6.500 για το συνθετικό τάπητα, 2.000 για τον αθλητικό εξοπλισμό και 16.800 για να πληρώσουμε κάτι αρτίες που ήταν από την προηγούμενη φορά. Εκτός από τον Εκίσκο και τον Χριστό, όλα τα υπόλοιπα τα έχουν φτιάξει. Και οφείλω να πω ένα μπράβο στον κύριο Αλεξίου για την προσπάθεια που έκανε στον τομέα του γηπέδου. Ωστόσο, θα πρέπει να σας πω ότι τότε που σας είχα ρωτήσει, και αυτό το λέω γιατί θέλω να υπάρχει μια συνεργασία, όπως θέλετε καλά, ίσως πρέπει να έχουμε. Σας είχα ρωτήσει ότι, κύριε Δήμαρχε, για το εξής. Για το κλειστό, έχετε κάποια εικόνα, έχετε κάποια συζητήση για να κουβεντιάσουμε όλοι μαζί. Δεν το μπορούσα να καταλήξω. Μου είχατε πει τότε ότι όχι, δεν έχουμε κάτι, το συζητάω εγώ αυτό, ξέρω εγώ κτλ. Ωστόσο, θέλατε πριν από δύο μήνες να ψηφίσουμε για μια αγωγή που είχε κάνει ο κύριος με την τεχνική εταιρεία, ο Στεριούλας, η οποία την είχε κάνει από το 5 Μαρτίου του 19. Άρα ξέρετε ότι υπήρχε αγωγή, ξέρετε ότι υπήρχε διεκδίκηση, ξέρετε ότι μπορούσα να πάμε σε συμβιβασμό. Δεν θα καταδικηθώ αυτό, μπορούσα να το πείτε και σε εμά, θα συνηγορήσουμε. Εμείς διαφωνούσαμε με τον τρόπο με τον οποίο θα κόβαμε τα λεφτά από εκεί. Υπήρχαν τρόποι άλλοι, ίσως τους προτείναμε. Ήταν επιλογή σας που κάνατε, θα κρυθείτε, θα κρυθούμε. Ωστόσο, θα μπορούσατε στα πλαίσια της συνεργασίας να μας πείτε ότι υπάρχει μια αγωγή που έκανε μια κομμάτια του κύριου Μπλέτσο. Πιθανόν να το κερδίσουμε, πιθανόν να αγωνιστούμε. Το θέατρο όμως το πάρετε πάνω, το καταφέρατε εσείς. Τέλος πάντων, μακάρι να το καταφέρετε και μακάρι τα λεφτά να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε για να γίνει το σωστό έργο. Κανείς δεν είναι αρνητικός αυτό. Ερχόμαστε όμως τώρα σε αυτό το οποίο γίνεται φέτος πάλι. Κάνατε ένα τεχνικό πρόγραμμα και έχουμε φτάσει Ιούλιο. Από ό,τι μαθαίνω, από την προηγούμενη εβδομάδα που έκανα μια ενημέρωση στην Ελληνική Υπηρεσία, δεν έχει γίνει κανένα έργο της ΑΠΤ. Πέρασε μισός χρόνος και εκτός από το χρεοστάπητα και την περίφραξη, η οποία θα πρέπει συγκροτέα να σας πω ότι δώσαμε μια απευθείας ανάθεση σε έναν άνθρωπο από τη Λάρισα, δεν είπε κανένα άνθρωπο εδώ, με ένα τεράστιο ποσό, με βάση τα δικά μου δεδομένα, να ενημερώσω το σώμα χωρίς να φανεί ότι είναι δικό μου, ότι στα 300 μέτρα από εκεί για περίφραξη φωτοβολταϊκού, το 1 τρίτο της τιμής η περίφραξη, ωστόσο εμείς τη δώσαμε σε έναν υπέροχο ποσό, αυτό πάλι θα κρυθεί. Εμείς στο τέλος της χρονιάς αυτής θα βγάλουμε όλες τις επαφές αναθέσεις που έχετε βάλει και με τι εκπτώσεις έχετε δώσει τις επαφές αναθέσεις. Αλλά και αυτό είναι κάτι που θα κρυφθούμε όλοι μας και εσείς κυρίως. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι αυτή τη στιγμή φτάσαμε τον Ιούλιο και ακόμη δεν έχει γίνει κανένα έργο. Και έρχεστε τώρα εσείς να κάνετε καλά ομαδοποίηση των έργων. Ωραία. Λέτε λοιπόν σε απάντηση αυτών που ακούστηκαν στα site ότι εμείς δεν καταργούμε τα έργα, πάμε για την ταχύτερη εκτέλεση και κυρίως για να λιτώσουμε χρήματα, για να κάνουμε εξοικονόμηση χρήματος. Το λέτε εσείς που ένα χρόνο τώρα είναι όλα σε απευθείας αναθέσεις, ούτε ένας διαγωνισμός. Όλα σε απευθείας αναθέσεις. Εγώ λοιπόν για να σας θυμίσω τι λέγατε τότε, θα σας πω το εξής. Στον προϋπολογισμό που ψηφίσαμε, σας είπα τότε, τα πρακτικά υπάρχουν. Γιατί την προμήθεια του εξοπλισμού των φωτιστικών, τα 66.000, τα δίνουμε σε σπαστά διατρία, μήπως να τα δώσουμε σε απευθείας ανάθεση. Και σας έλεγα, γιατί το κάνουμε ομαδοποιημένο, όπως θέλετε τώρα εσείς, για να μπορέσουμε να πάρουμε πτώσεις. Λέγατε λοιπόν εσείς ότι όταν φτάσει εκείνη η ώρα, θα πάρουμε σε πτώσεις και θα το κάνουμε ενιαία. Ας το λέει ο προϋπολογισμός. Δύο συμβάσεις του κυρίου Μπλέτσου, τις προηγούμενες χρονιές. Στη μία ο Δήμος δίνωσε από τα 66.035, στην άλλη δίνωσε σχεδόν 10. Εμείς ξέρετε πόσο δώσαμε φέτος. 180 ευρώ από κάθε σύμβαση. Δηλαδή 400 ευρώ με τις τρεις απευθείας αναθέσεις που δώσαμε. Αυτό λοιπόν είναι η οικονομία κλίματος που θέλουμε εμείς να κάνουμε. Και ερχόμαστε τώρα στην αδυναμία του ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τεχνικό πρόγραμμα, να πούμε ότι δεν είναι έτσι. Απλά πάμε να δώσουμε λεφτά. Το βάζω στο σώμα, το ακούει, το κρίνει.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ομαδοποιήσεις. Ομαδοποιείται κάποια έργα τα οποία λέτε, παραδείγματος χάρη, ομαδοποίηση αντικειμενικών έργων. Πάλι επιλέγετε κάποια από αυτά. Βλέπω δηλαδή εγώ στο 9, στο γάμο που λέγεται εσύ, κατασκευή αντικειμενικών παθηκίων. Γιατί αυτό δεν πήγε μέσα στα υπόλοιπα 4 και το βγάλαμε εκτός. Δεν πρέπει κάποιος να μας το εξηγήσει. Δεν θα έπρεπε αυτό να γίνει μετά από συζήτηση. Ενώ τα άλλα 4 αντικειμενικά μπήκαν σαν ομάδα, αυτό ήταν εκτός. Το παθήκινο γιατί. Δεύτερον, λέτε ότι θα καταργήσετε, συγγνώμη, να χρησιμοποιήσω την έκφρασή σας, θα ομαδοποιήσετε όλα τα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την οδοποιία. Συντήρηση αγροτικών δρόμων, εσωτερική οδοποιία, συντήρηση αγροτικής οδοποιίας και όλα αυτά. Εγώ λοιπόν ρωτάω, φαντάζομαι ότι αυτό το κάνετε για να δώσετε ένα έργο και να το κάνετε όλα σαν ομάδα. Το προετοιμάσετε αυτό. Γιατί δεν φέρατε σήμερα μια τεχνική αίτηση που να λέει ότι στις ράγες που είναι 7.000 ευρώ θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Στους μήλους θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Παρά τι θα γίνει, ξέρετε, επειδή αυτό είναι ενημέρωση τεχνική υπηρεσία, δεν είναι δική μου υπόθεση. Θα βγει μια μελέτη, μια τεχνική αίτηση εκ των υστέρων, η οποία θα έχει κάποια τέχνη. Θα λέει παραδείγματος χάρη ότι η λακκούβα κοστίζει 1 ευρώ. Το τσιμέντο κοστίζει 1 ευρώ. Και θα πάρετε λοιπόν εσείς όποιος θα το τρέξει σαν πρόγραμμα και θα πει ότι πού θα κάνουμε τα έργα, εδώ, εδώ, εδώ και εκεί. Ποιος δεσμεύει ότι τα έργα θα γίνουν αντίστοιχα εδώ. Στα λόγια. Μπορούμε τώρα κάποιος να του περάσουμε σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι να υπήρχε μια τεχνική αίτηση που να δέσμευε το σώμα. Τώρα δεσμεύεται από το σώμα. Τώρα ο Κακόπιστος Αποστόλου, και το παίρνω πάνω μου, λέει ότι θα πάρει κάποιος άνθρωπος το τι μελέτη και θα λέει ποιον πρέπει να εξυπηρετήσουμε αυτή τη φορά, το Αυλάκι. Θα κάνουμε το δώσο Αυλάκι. Μετά στη Λίδα. Μετά εδώ, μετά εκεί. Και τα λεφτά θα φτάσουν σε όλους. Γιατί δεν είναι προϋπολογισμένα σωστά, δεν έχει γίνει κάποια μελέτη σωστική. Άρα λοιπόν κινδυνεύουν κάποια χωριά να πείτε να τι γίνουν αυτά τα έργα. Εμείς λοιπόν είχαμε μια τεχνική έκθεση η οποία έλεγε αυτό το πράγμα. Δέσμευε το σώμα και εμάς όλους ότι ναι, θα παίρνουμε. Ωραία η κίνηση επιτέλους να πάρουμε και ένα διαγωνισμό. Όχι απευθείας αναθέσεις. Απλά ξέρετε ότι εδώ στην περίπτωση δεν μπορούμε να δώσουμε απευθείας αναθέσεις στο κάθε έργο. Πρέπει να κάνουμε και εδώ ένα απλό διαγωνισμό. Άρα ήταν απευθείας αναθέσεις. Πιστέψτε ότι πιθανόν να μην το κάνουμε έτσι. Θα πηγαίνουμε συνέχεια απευθείας αναθέσεις. Όπως τώρα το έχουμε συνήθει ένα χρόνο. Τώρα όμως που δεν μπορούμε να κάνουμε απευθείας αναθέσεις, θυμηθείτε ότι το κάνουμε ένα διαγωνισμό από μέρους. Κανένα πρόβλημα, ωραία κίνηση. Αλλά ποιο δεσμεύει ότι αυτά όλα θα γίνουν με βάση τους πρόεδρους. Και το τελευταίο για να σας κουράζω. Οι πρόεδροι γνωρίζουν για αυτά. Έχετε συζητήσει μαζί τους. Ή απλά είπατε ότι γίνεται μια ομαδοποίηση. Τους είπατε ότι υπάρχει μελέτη η οποία θα είναι δεσμευτική. Γιατί δεν θέλατε τη μελέτη σήμερα. Θα τη φέρετε εκ των υστέρων. Άρα λοιπόν εμείς λέμε το εξής. Ότι όταν έρχεται τώρα 6 μήνες, που στην ουσία δεν είναι 6 μήνες, είναι ένας χρόνος. Εκτός από το χρεοτάμιτα, από το συνθετικό τάμιτα και την περίφραξη, δεν έχει γίνει άλλο έργο. Και τρέχει για πλάτη και το νηπιαγωγείο που ήταν έργο έτρεχε από πριν. Όταν λοιπόν εσείς λέτε τώρα ένα χρόνο μετά ότι εγώ θα κάνω ομαδοποίηση και δεν είστε έτοιμοι να αποδείξετε ότι αυτή η ομαδοποίηση θα είναι εκτυπωμένη σωστά για να μπορούμε από τους προέδρους να δούμε κάτι, εμείς θεωρούμε ότι αυτό γίνεται εκ του πονηρού. Γι' αυτό δεν θα το καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Απόστολο. Άλλο στο λόγο.